ήταν ότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί είχαν περάσει για λίγα μέτρα στην τουρκική μεθόριο. Το υπενθυμίζουμε αυτό και το κρατάμε. Στη συνέχεια, οι αναλύσεις που είχαν γίνει εδώ στην Ελλάδα και όλες οι καταθέσεις που είχαν πάρθει από τους επιτελείς της 16ης Μεραρχίας, του 4ου Σώματος, από τους αξιωματικούς της μονάδας, από τους αξιωματικούς που ήταν στο φυλάκιο, από όλους τους εμπλεκόμενους, έδωσαν τις δικές τους καταθέσεις και τις δικές τους παραμέτρους μέσα σε αυτές τις καταθέσεις. Όμως δεν έχουμε τους δύο πρωταγωνιστές. Τώρα πλέον θα μάθουμε την αλήθεια από τους ίδιους. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Και εδώ από την ΕΡΤ πρέπει να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή ένα πράγμα στο οποίο επιμέναμε είναι ότι θα πρέπει να επιστρέψουν και να ακούσουμε από τους ίδιους, αν όχι εμείς, οι αρμόδιοι φορείς, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι, πρέπει να ακούσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε στην αρχή λόγο για ομηρία. Στη συνέχεια, πριν λίγες μέρες, είχε βάλει στο κάδρο και τον πρόεδρο της Τουρκίας. Και βεβαίως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ημερών, έχουμε δει τις ραγδαίες εξελίξεις με την οικονομία της Τουρκίας και την γονείς τους, που όπως μου είπε και ο πατέρας του Άγγελου Μητρητώδη Νίκος, βρίσκονται εκεί, ήταν καθοδόν όταν μιλήσαμε, καθοδόν για το αεροδρόμιο Μακεδονία, προκειμένου να συναντήσουν τους δύο στρατιωτικούς. Εμφανώς συγκινημένος λοιπόν ο πατέρας του Άγγελου Μητρητώδη Νίκος, μας μίλησε για την αγωνία που βίωσε η οικογένειά του αυτές τις 167 ημέρες της κράτησης του γιού του. Ήταν ένας αγώνας για γερά νεύρα, είπε, και ένα τεράστιο... Βλέπουμε τώρα τους δύο. Σόνια, σε διακοπτώ. Βλέπουμε τους δύο. Είχες αποδείξει τον κύριο Γιώργο με τις στολές. Ναι, βγήκαν βγαίνουν με τις στολές. Ας αφήσουμε την εικόνα να μιλήσει. Βεβαίως. Αποδίδουν τιμές, αποδίδουν τιμές. Τους υποδέχεται ο Γιώργος. Αμήνας. Συνόδευσε τους δύο στρατιωτικούς, ήταν μέσα στο υποτυπωνικό αεροσκάφος.
απαραίτητες συνομιλίες. Για απαραίτητες συνομιλίες, ενδεχομένως και τα πρώτα λεπτά της καμίας, Γιώργο. Με την ηγεσία, ναι. Βλέπουμε και τους δύο ότι σαν κάτι να περιμένουν να ακούσουν από τους ηγήτορές τους, από τον αντιστράτηγο Στεφανή, από τον αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Φλόρο, τον υπαρχικό του Γενικού Επιτελείου της Άμυνας και τον αρχηγό του ΓΕΣ. Βεβαίως βλέπω, παρατηρώ ότι ο κ. Στεφανής είναι και αυτός αρκετά ήρεμος, ένας άνθρωπος ο οποίος ανεβοκατέβαινε συνεχώς τον Εύρο. Νομίζω ότι ο κύριος Καμένος είναι έτοιμος να κάνει δηλώσεις για την λήξη αυτής της περιπέτειας, αν μπορούμε να τη δούμε σε πολύ λίγα. Αλλά και η οικογενειακή στιγμή μοναδική. Αλλά και η οικογενειακή στιγμή είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Είδαμε τις μητέρες να σφίγγουν από την αγκαλιά. Να δούμε. Ο κύριος Καμένος είναι έτοιμος να κάνει δηλώσεις. Μια πολύ μεγάλη μέρα για την πατρίδα μας. Η μέρα της Παναγίας. Η μέρα της Τίνου. Του 1940 ο ελληνικός λαός, σύσσωμος, ενωμένος, υποδέχεται τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που βρέθηκαν επί πολλούς μήνες κρατούμενοι στις τουρκικές φυλακές υψηλής ασφαλείας. Θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα ενότητος του ελληνικού λαού, ο οποίος με ιδιαίτερη φόρτιση, συγκίνηση, όλο αυτό το διάστημα της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών επέδειξε ενότητα και πατριωτισμό. Εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, δηλαδή του ελληνικού λαού, τους υποδεχόμαστε στην πατρίδα και ελπίζω ότι η απελευθέρωσή τους σήμερα, αυτή τη σημαντική μέρα, θα σημάνει και μια άλλη μέρα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μπορούμε να ζήσουμε μαζί και μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά προς όφελος και των δύο λαών μας. Μπορούμε να ζήσουμε χτίζοντας το μέλλον και το αύριο και των δύο χωρών μας, σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Εκ μέρους των ενόπλων δυνάμεων, καλωσορίζω την στρατιωτική ηγεσία, τον Έλληνα αξιωματικό και τον Έλληνα επαξιωματικό, δημόσια τους συγχαίρω, διότι κράτησαν τον όρκο τους ως καλοί και φιλότιμοι στρατιώτες, δεν παρέδωσαν τη σημαία και την υπηρέτησαν σε αυτές τις συνθήκες εχμαλωσίας και επέτρεψαν στην Ελλάδα για να συνεχίσουν την τήρηση του όρκου που δώσαν στις ενόπλες δυνάμεις. Αυτά είναι τα στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Τους καλωσορίζουμε. Ανήμερα της Παναγίας μας. Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα αυτή τη στιγμή να κάνουμε πολλά σχόλια. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται. Έχουμε το καιρό αργότερα να τα πούμε. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα σας πει, ο Υπουργός Εξωτερικών.